χάρο με τα μάτια της είδε γυναίκα αστυνομικός εν ώρα καθήκοντος. Το μέλος της δύναμης που υπηρετεί στην τροχιά Λεμεσού ενώ βρισκόταν με συνάδελφό της στην οδό Ηλιουπόλεως στην περιοχή Ομονίας στη Λεμεσό και διενεργούσαν ελέγχους για τροχές παραβάσεις, αντιλήφθηκε αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα πρόλαβε την ιστάδη να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το αυτοκίνητο πέρασε μπροστά της από απόσταση αναπνοής. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αφού έβγαλε το κεφάλι από το παράθυρο, φώναξε στην αστυνομικό «Είσαι τυχερή που δεν σε πέτυχα». Τότε η αστυνομικός κατάλαβε ότι πίσω από το τιμόνι ήταν ο 42χρονος, τον οποίο νωρίτερα είχε εκδώσει εξώδικο πρόστιμο αφού δεν έφερε ζώνη ασφαλείας. Σημειώνεται πως μόλις η αστυνομικός κατήγγειλε τον οδηγό, αυτός έσκισε το εξώδικο και το πέταξε. Μετά πάρω των 5 λεπτών περίπου, το πρόσωπο αυτόν ήρθε με άλλον αυτοκίνητο τύπου βαν και κατευθύνθηκε προς το μέρος της γυναίκας αστυνομικού και πέρασε πολύ κοντά της, με αποτέλεσμα να την ίδια ώρα την φώναξε, την εξύβρισε και την απείλησε. Η αστυνομικός στη συνέχεια μετέβη στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Ιωάννη, όπου κατήγγειλε την υπόθεση. Εναντίον του εξασφαλίστηκε ένταλμα σύλληψης και λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Αφού οδηγήθηκε στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, ανακρινόμενος ανέφερε ότι είχε θυμώσει επειδή αστυνομικός τον είχε καταγγείλει. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.